που θα ακολουθήσει η χώρα κυρίως στον οικονομικό τομέα, που βεβαίως ξεκινά μια νέα περίοδος. Είναι πολύ σημαντικό και ήθιστε πάντοτε από το βήμα των διεθνών εκθέσεων ο εκάστοτε πρωθυπουργός να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική για το επόμενο έτος. Αυτό είναι άλλο. Και είναι άλλο πράγμα να περιμένουμε με αγωνία. Άραγε ο πρωθυπουργός θα ξανααναγγείλει κάτι, θα πει κάτι για το μετρό, θα πει κάτι για αυτό. Γιατί δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός και οι υφυπουργοί του, πολλοί από τους οποίους είναι και από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να τα πούν όλους τους προηγούμενους μήνες. Ειλικρινά κύριε Λαζάρο, θεωρώ ότι αυτό πράγμα αποτελεί εμπερμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, αυτό το έλεγα πάντοτε και γι' αυτό το λόγο τουλάχιστον ήμουν από εκείνους τους βουλευτές Θεσσαλονίκης που ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση ήταν στην αρχή, ενώ δηλαδή και τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας στην οποία ανήκω, έτσι και προχωρώ κατευθείαν για να σας πω αυτό, ήμουν από εκείνους που έλεγα ότι αλίμονο εάν αφήνουμε στην έκθεση να περιμένουμε να μας φέρει το κουτί με τα δώρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο μάγος με τα δώρα να εμφανίζεται κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, να λέει κάτι, συνήθως να μην τηρείται, γιατί θυμόμαστε εκείνα τα χρονοδιαγράμματα του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Λαλιώτη για το μετρό της Θεσσαλονίκης, τα χρονοδιαγράμματα για την εραίωση, για την κατασκευή μάλλον, ολοκληρωτική κατασκευή της Εγνατίας Οδού, που απλώς κάθε χρόνο διαψεύδονταν από τις καταστάσεις και από τα γεγονότα και έρχονταν η επόμενη περίοδο, έρχονταν η επόμενη έκθεση για να πούνε και πάλι τα ίδια. Νομίζω ότι αυτό πια και αδικεί τη Θεσσαλονίκη αλλά και αγανακτεί τους Θεσσαλονικείς, γιατί αποτελεί εμπερμό γενικώς και ειδικώς για φέτος, που σε μια τεράστια οικονομική κρίση από την οποία διερχόμαστε, με μια Θεσσαλονίκη που έχει το θλιβερό προνόμιο πέραν όλων των άλλων να είναι και η πρωτεύουσα της ανεργίας, όχι μόνο για τον ελληνικό βορρά, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, με τη συνεχή αποβιομηχάνηση, να έρχεται σήμερα και να συζητούμε τι θα πει σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, ενώ όλα αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν εξαγγελθεί σοβαρά σε συζητήσεις και με τους φορείς της πόλης. Να μιλήσουμε λιγάκι για το Δήμο, σας παρακαλώ, κύριε Γιουλέκα. Ναι, ευχαριστώ. Αν μπορεί κάποιος. Δεν μιλάω ούτως ή άλλως με τη ιδιότητα του βουλευτή, αλλά παράλληλα βεβαίως και για το Δήμο. Βεβαίως. Για μας νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό ότι είσαστε επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο, εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη εννοώ, παρά τη βουλευτική σας ιδιότητα, κύριε Γιουλέκα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε είναι εσείς. Είναι δύο διαφορετικά μετερίζια, από τους οποίους δίνω τους αγώνες για την πόλη μας και για τον τόπο. Αυτό το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κάποιος εκ του ασφαλούς μετά από 8 μήνες της διοίκησης Μπουτάρη είναι ότι σαφέστατα και αποδεικνύει στην πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση Μπουτάρη μια διαφορετικότητα σε σχέση με αυτή της διοίκησης Παπαγεωργόπουλου. Τώρα βέβαια το διαφορετικότητα ο καθένας το εκλαμβάνει με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, είτε προς την καλή κατεύθυνση είτε προς την κακή. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι πολιτικές που εφαρμόζει σίγουρα έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτές της διοίκησης Παπαγεωργόπουλου. Εγώ ήθελα τα βασικά σημεία των παρατηρήσεων σας να μας πείτε αρχικά και ύστερα θα σας ρωτήσω κάποια πράγματα σε συγκεκριμένα θέματα. Ορίστε. Κύριε Λαζάρου, εγώ καταρχήν δεν θα ήθελα να συγκρίνω το προηγούμενο διάστημα με τον ΙΝ, διότι με αυτή τη λογική θα ήταν μια ατέρμονη συζήτηση. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι μπορώ να τοποθετηθώ με μια μεγάλη πια ασφάλεια για τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μετά από 8 μήνες έχουν δοθεί σαφή δείγματα γραφής και εδώ πια δεν υπάρχει, ξέρετε, το μικρό αυτοχρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει σε μια διοίκηση να ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι θέλει. Δεν είναι δηλαδή ο πρώτος ή ο δεύτερος μήνας όπου ακόμη σχεδιάζει, αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες κτλ. Όπως είπατε, συμπληρώθηκε ο 8ος μήνας, αύριο μπαίνουμε στον 9ο μήνα της θητείας του Γιάννη Μπουτάρη και αυτό που έχω να πω είναι ότι από το τίποτα δεν εισπράττει κανένας τίποτα. Πολύ απλά δηλαδή ότι 8 μήνες παρήλθανε άκαρποι, 8 μήνες παρήλθανε μια Θεσσαλονίκη που έχει γίνει πιο βρώμικη, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα, γινόταν μια σοβαρή προσπάθεια στην καθαριότητα. Ο κύριος Μπουτάρης είχε πει ότι τον πρώτο χρόνο της θητείας του δεν θα κάνει κανένα έργο, αλλά υποσχέθηκε στη Θεσσαλονίκη ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο καθαρή πόλη της Ελλάδας. Είναι η πιο βρώμικη δυστυχώς πόλη της Ελλάδας και το διαπιστώνουμε όλοι μας. Είχε πει ότι δεν θα υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, ότι δεν θα υπάρχουν μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια, ότι δεν θα υπάρχουν ατάκτως τοποθετημένα και ερημένα τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια της πόλης. Έχει γίνει ακριβώς το ανάποδο. Κυριαρχεί η αναρχία, δεν υπάρχει καμία ευρυθμία στην πόλη.
Και βεβαίως ο κύριος Μπουτάρης κάθε φορά που του θέτουμε τα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το μόνο που κάνει είναι να λέει, να ξέρετε, δεν μας φτάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί, δεν έχουμε αυτοκίνητα για την καθαριότητα. Απορώ όμως, όταν προεκλογικά δεσμευόταν στη Θεσσαλονική, δεν ήξερε πόσα αυτοκίνητα έχει για να καθαρίσει την πόλη, δεν ήξερε πόσους δημοτικούς αστυνομικούς έχει για να επιβάλλει την τάξη. Και ο Μπουτάρης ήταν δημοτικός σύμβουλος 2 τετραετίες πριν αναλάβει τη δημαρχία της πόλης. Άρα γνώριζε πάρα πολύ καλά. Προφανώς όμως, ο κύριος Μπουτάρης έλεγε ψέματα. Και έλεγε ψέματα μόνο για να εντυπωσιάσει. Βέβαια, ξέρετε, εδώ ισχύει το όποιος σκορπίζει θύελες, θερίζει ανέμους. Αυτό ακριβώς είναι τώρα το θέμα που έχει συμβεί και με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, ζούμε σε μια πόλη που έχει αφήσει τον αυτόματο πιλότο να ρυθμίσει τα πάντα. Δεν γίνεται τίποτα. Τα ίδια απορριμματοφόρα που έβγαιναν την 1η-1η του 2011 βγαίνουν και την 31η-8η του 2011. Εμείς σταθήκαμε στο πλευρό του. Εγώ το είπα του ίδιου. Του είπα, Γιάννη, άκουσα να σου πω. Όπου θα χρειαστεί, θα σε στηρίξω. Δεν πω ποιος κάνω στήρα αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Δεν έχω κανένα λόγο να βγαίνω από αντιπολιτευτικό καθήκον αντίθετα σε σένα, σε ό,τι λες. Προς Θεού, εκεί όμως που διαφωνώ, ναι. Και βγήκα αντίθετά του. Όταν κύριε Λαζάρου ξαφνικά επέλεξε ο κύριος Μπουτάρης και οι διοικούντες να περικόψουν κονδύλια από τα συσίτια για τους απόρους, να περικόψουν κονδύλια από τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου, να περικόψουν κονδύλια από τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και να εγγράψουν κονδύλια για να δημιουργήσουν αποτεφρωτήριο, να εγγράψουν κονδύλια για να δώσουν σε εξωτερικές εταιρείες τη σύνταξη οργανογράμματος για το Δήμο. Είχαν γράψει τον προϋπολογισμό φέτος 120.000 δραχμές για να το δώσουν σε ξένες εταιρείες. Ευρώ. Λες και ο Δήμος δεν έχει 120.000 ευρώ, συγγνώμη. Παρακαλώ. Για να το δώσουν σε ξένες εταιρείες για να συνταχθεί το οργανόγραμμα του Δήμου. Και τους είπαμε, 4.500 εργαζόμενους έχει ο Δήμος. Δόξα τω Θεώ, διαθέτει εργαζόμενους σε κάθε ειδικότητα. Δεν σας φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί να ετοιμάσουν το νέο οργανόγραμμα του Δήμου και πρέπει να δώσετε 120.000 ευρώ σε ξένες εταιρείες την ώρα που περικόπτεται μάλιστα, όπως είπα, τα κονδύλια από τα συσίτια για τους απόρους που συνοστίζονται, ξέρω εγώ, και προσπαθούν να βρουν ένα πιάτο φαγητό, κόβεται το φαγητό των απόρων και από την άλλη δίνεται λεφτά σε ξένες εταιρείες. Όπως το είπα και για το αποτεφρωτήριο, ακούστε κύριε Λαζέρο. Για να τελειώνουμε, ο κύριος Μπουτάρης μπορεί να έχει τη δική του άποψη για τα πάντα. Ωστόσο, η διοίκηση της Θεσσαλονίκης, του Δήμου της Θεσσαλονίκης, δεν είναι μια υπόθεση απλή, ούτε μια υπόθεση για δημόσιες σχέσεις. Είναι μια υπόθεση που θέλει στιβαρά χέρια, σοβαρή δουλειά και πάνω απ' όλα όραμα, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Λυπάμαι, αλλά από ό,τι αποδεικνύεται, δυστυχώς όλα αυτά λείπουν από τη σημερινή διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως από όλα αυτά και βρισκόμαστε σήμερα στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΘ, την έκθεση, με μια πόλη που δίνει την εικόνα της βρωμιάς προς τα έξω, μια πόλη που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Περιμένουμε. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ο Δήμος δεν θα έχει δικό του περίπτερο στην έκθεση, κύριε Γκλέκα? Να σας πω τώρα, αν μπούμε σε ιδιαίτερα έτσι θέματα όπως αυτό. Επειδή είναι επίκαιρο το έριξα αυτό το. Είναι, σαφώς είναι επίκαιρο. Εγώ του είπα ότι είναι ντροπή ο μεγαλύτερος οργανισμός της πόλης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να λείπει, έστω και συμβολικά να μην συμμετέχει στην μεγαλύτερη οργάνωση της έκθεσης, που είναι η Διεθνής Έκθεση, που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Στο κάτω-κάτω είναι ο Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας, ο μοναδικός φορέας σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω Εθνικός, ο μοναδικός Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αντί λοιπόν ο Δήμος, η Διεθνής Έκθεση. Αντί λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης να στηρίξει την έκθεση, ο κ. Μπουτάρης πήρε μια απόφαση να μην συμμετάσχει. Βεβαίως είναι προφανής ο σκοπός που το κάνει. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι δεν έκανε ούτε συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Είδε 2-3 έτσι εκπροσώπους απλώς και μόνο γιατί το στριμώξαμε και καταγγείλαμε στην κοινή γνώμη τη στάση του. Είναι προφανής ο λόγος που το κάνει. Ο κ. Μπουτάρης δεν θέλει να γίνει ενοχλητικός στον κ. Παπανδρέου. Επειδή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στηρίζει, το στήριξε και το στηρίζει, προφανώς ο κ. Μπουτάρης έχει υποστείλει τη σημαία των διεκδικήσεων, έχει φημώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί προφανώς τους φύριξαν από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον κύριο Παπανδρέου, ότι δεν θέλουμε να μας ενοχλήσετε και εσείς. Αρκετό πονοκέφαλο θα έχουμε με τις κινητοποιήσεις της ΑΔΔ, της ΓΕΣΕ, του ΠΑΜΕ, τις διαμαρτυρίες των ανέργων κτλ. Μην έρθετε κι εσείς να μας την κλάτε όπως γινόταν κάθε χρόνο.
Έτσι λοιπόν ο κ. Κουτάρης φέτος αποφάσισε. Mm-hmm. Ούτε τους παραγωγικούς φορείς να δει, τίποτα απολύτως, ούτε να θέσει στον Πρωθυπουργό ως δήμαρχος της πόλης τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα της πόλης, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξή της. Και βεβαίως πάνω απ' όλα να μην συμμετέχει και στην έκθεση, απαξιώνοντας γενικώς το θεσμό. Εμείς το είπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο βάζει την ταφόπλακα σε ένα θεσμό που συνεχώς υποβαθμίζεται. Εάν λοιπόν ο κ. Κουτάρης θέλει να το συνεχίσει αυτό, ας μείνει εκεί απομονωμένος με τους συμβούλους και τους συντρόφους του και τους προστάτες του που είναι η κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάνω από την κυβέρνηση που το στηρίζει και η Θεσσαλονίκη είναι πάνω από τα πολιτικά συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Κυλέκα, σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες, επειδή από ό,τι φαίνεται περιμένουμε και τους ιδιοκτήτες ταξί να τι θα αποφασίσουν, πώς σχολιάζετε την χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το άνοιγμα των επαγγελμάτων? Πιστεύετε θα ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά? Είναι μια απόφαση που αφορά σε ένα ανώτατο δικαστήριο. Δεν θα ήθελα να μπω στην... να σχολιάσω κάτι τέτοιο, στη θέση να σχολιάζω την απόφαση αυτή. Όλοι μπορούμε να την διαβάσουμε για τα λοιπά. Περιμένω να την πάρω στα χέρια μου. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα αποτελέσματα, εννοώ? Όχι, σχολιάζω. Έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά στο θέμα των ιδιοκτικών ταξί, οι κινητοποιήσεις που είχαν πει οι ίδιοι φαίνεται ότι θα συνεχίσουν από τώρα, από το ξεκίνημα της νέας περίοδου, από ό,τι τουλάχιστον ακούω, πληροφορούμε, μαθαίνω κτλ. Εκφράζω την ανησυχία και τον προβληματισμό τι πρόκειται να γίνει από τις προσεχείς ημέρες, mm-hmm. όχι μόνο από τους ταξιτζίδες, αλλά γενικότερα από όλους αυτούς που βλέπουν και το εισόδημά τους να εξανεμίζεται, είτε μιλάμε για χαμηλομισθωτούς, είτε μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, που βλέπουν αυτή τη συνεχή φοροεπιδρομή από την πλευρά της κυβέρνησης να τους αφαιρεί και αυτό το εισόδημα που τους απέμεινε και που βλέπουν βεβαίως χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας την ανεργία είτε να τους απειλεί είτε να έχει περάσει το κατώφλι του σπιτιού τους, δηλαδή να έχουν πει στις στρατιές των ανέργων. Φοβάμαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοινωνικό μείγμα το οποίο θα μας οδηγήσει σε αναταραχές. Εκφράζω αυτόν τον προβληματισμό και το φόβο. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση και από τη συζήτηση αυτή που βγαίνει, από το βήμα δηλαδή που μου δίνετε εσείς, προς την κυβέρνηση, όπως το έχει κάνει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας επανειλημμένος, ο Αντώνης ο Σαμαράς, αλλά και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, προς την κυβέρνηση και τα άλλα πολιτικά κόμματα, να σταματήσει αυτή την πολιτική. Είναι αδιέξοδη, δεν οδηγεί πουθενά, επιβάλλοντας συνεχώς νέους φόρους και μετακυλίοντας συνεχώς νέα βάρη στις ίδιες πλάτες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να εισπράξει αυτά που υπολογίζει, γιατί πολύ απλά δεν έχει πλέον ο Έλληνας πολίτης να δώσει άλλα, δεν μπορεί να δώσει πια άλλα, γιατί δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο να δώσει, τα έχουν πάρει όλα. Και το δεύτερο, όσον αφορά στην αγορά, είναι ότι με αυτή την πολιτική, με πολύ ανεβασμένους φορολογικούς τελεστές, με αυτό το τρελό που έγινε με το 23% στα είδη εστίασης και τα λοιπά, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν περισσότερη ύφεση στην αγορά. Αυτό σημαίνει περισσότερα λουκέτα στις επιχειρήσεις, σημαίνει περισσότερους ανέργους, σημαίνει μεγαλύτερα ελλείμματα. Αν νομίζει ο κύριος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του ότι θα συνεχίσουν αυτή την πολιτική, τότε θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε κορύφωση των αναταραχών, της οργής, της αγανάκτησης του κόσμου και θα οδηγηθούμε σε κοινωνικές συγκρούσεις που δεν θα έχει γνωρίσει παρόμοια στην πατρίδα μας. Θέλω να ελπίζω ότι έστω και την ίστατη στιγμή θα αντιληφθούν την λαθασμένη πολιτική που ακολουθούν.